Ξεκινάμε. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να μιλήσουμε τώρα για το χρήμα. Πώς μπορούμε στη ζωή μας να αποκτήσουμε αυτές τις δονήσεις ή τις πεποιθήσεις μέσω της κατανόησης για να βγάλουμε τον εαυτό μας από εκείνη την κατάσταση που είναι αρνητής των δώρων των οποίων εμείς θα θέλαμε να μας έρχονται, αλλά κάποιο λόγο δεν μας έρχεται. Καταλαβαίνεις. Πολλές φορές οι άνθρωποι όλοι θέλουν και κάνουν όνειρα, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι ανάμεσα στα όνειρά τους, σε αυτή τη μαγεία μέχρι να το καταφέρουν που λέμε, βάζουν ήδη τον εαυτό τους. Μέσω ορισμένων πεποιθήσεων, ασυνείδητων βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, που τα κρατάνε μακριά. Και ένα από αυτά τα πράγματα που τα κρατάνε περισσότερο μακριά και στην πραγματικότητα βιώνουν ορισμένες ελλείψεις κάθε φορά, είναι το θέμα της αυθονίας, γιατί τις περισσότερες φορές το έχουν συνδέσει με αυτή την πεποίθηση ή το ομόλογο που λέγεται χρήμα, που είναι το μέσον. Ένα από τα μέσα, έτσι δεν είναι? Όπως μπορούμε να φτάσουμε με τον έρωτα, όπως μπορούμε να φτάσουμε με το χρήμα σε κάποιο σκοπό, όπως μπορούμε να φτάσουμε με ένα έργο, το ίδιο το χρήμα είναι και αυτό μια ενέργεια. Δεν είναι τίποτα άλλο, μια ενέργεια. Και όλες οι ενέργειες στην πραγματικότητα είναι επειδή εμείς τις δίνουμε αυτή την, θα λέγαμε, διάσταση το να συγκινηθούμε μαζί της. Να συγκινηθούμε μαζί της. Καταλαβαίνεις. Οι ενέργειες απλά υπάρχουν. Και όπως υπάρχει το χρήμα, γι' αυτό το λέμε ρευστό, είναι γιατί στην πραγματικότητα ρέει. Και το χρήμα ήρθε λοιπόν να αντιπροσωπεύσει την ενέργεια που στην πραγματικότητα ρέει και είναι άφθονη. Καταλαβαίνεις. Είναι περίσσια, είναι ο πλούτος μας και ρέει παντού αυτή η ενέργεια, αλλά ο άνθρωπος, όπως το ξέρει, αυτή την ενέργεια μέσα του βιολογικά να την κρατήσει και εξωτερικά να την εκπέμψει, ενώ υπάρχει αυτή η ενέργεια, τι κάνει? Έτσι δεν ξέρει να χειρίζεται και το χρήμα. Και την ενέργεια τι κάνουμε? Την εσωτερική την πολλώνουμε βάσει των πεποιθήσεων. Αυτό λέμε καλό, αυτό κακό, εκείνο έτσι, εκείνο αλλιώς. Και πρέπει να το μάθουμε για να μην αφήνουμε την ενέργεια να εκδηλώνει την κακή, και πρέπει να μάθουμε την ενέργεια η καλή να μην να εκδηλώνουμε. Έτσι ακριβώς γίνεται με το χρήμα. Το χρήμα λοιπόν είναι μια ενέργεια που είναι εξωτερικά, θα λέγαμε, που τη χειριζόμαστε και μας έρχεται όταν εμείς θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να πάμε σε ένα σκοπό. Και όπως γίνεται η ανταλλαγή στην πραγματικότητα όλοι με όλους ενέργειες, ενέργειες που τον γνωρίζεις, που τον βάζεις στην πραγματικότητα στον καθένα, ναι, ανταλλάσσεται ενέργειες, ασυνείδητα. Έτσι πάμε να κάνουμε και με το ρευστό. Ο τρόπος το οποίος γίνεται αυτή η ενέργεια, επειδή για όλο τον κόσμο είναι σχεδόν άγνωστος, μόλις το καταλάβουμε θα δούμε ότι κάθε ενέργεια από αυτή που όλοι ξέρουμε στην πραγματικότητα έχει ισορροπημένη μοιρασιά. Θα το ξέρουμε αυτό. Ποτέ δεν δίνεις χωρίς να πάρεις. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Είναι βασικός νόμος. Οι ενέργειες λοιπόν έρχονται και φεύγουν. Καθένας δίνει και παίρνει τι? Αυτό που το αξίζει, αυτό που ζητάει. Αλλά ο άνθρωπος, επειδή δεν ξέρει τι ζητάει, καμιά φορά λέει αδικία. Το καταλάβαμε. Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει μια τέλεια δικαιοσύνη. Το ίδιο γίνεται και με τα λεφτά. Τα λεφτά έρχονται και φεύγουν όταν εμείς τα ζητάμε, λέμε ότι τα χρειαζόμαστε ή όχι. Καταλάβατε. Αλλά στην πραγματικότητα λέμε αδικία. Γιατί? Γιατί μερικοί έχουν συσσωρεύσει τα λεφτά. Και άλλοι μαζί έχουν δώσει στον άλλον τη δύναμη να συσσωρεύει τα λεφτά τους, την ενέργειά τους. Έτσι γίνεται και μέσα μας. Έτσι γίνεται και στο χρήμα. Το καταλαβαίνουμε μέσα εμείς αυτό. Άρα στην πραγματικότητα, πείτε στα μάτια τι γίνεται. Πώς εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να βιώσουμε αυτή τη δικαιοσύνη της ενέργειας, τη δικαιοσύνη των χρημάτων? Πρέπει να καταλάβουμε πώς είναι η δικαιοσύνη. Δεν σας το λέω εγώ. Πώς είναι η δικαιοσύνη, πώς είναι αυτό η ανταλλαγή στην πραγματικότητα δίκαιη? Με το να πούμε ότι κάθε τι που εσείς το λέτε έλκουμε ή τραβάμε, παρά που το έχουμε διαλέξει ομοιοκραταστικά. Έτσι γίνεται και με τα λεφτά. Ο άνθρωπος λέει δεν έχω λεφτά, αλλά θα ήθελα. Και όμως σου λέω λέτε ψέματα. Ό,τι βιώνουμε, αυτό θέλουμε. Γιατί αν το ήθελες, θα έχει γίνει πραγματικά. Το καταλαβαίνεις. Άρα το θέλω για μας μας βάζει σε κάποιο μέλλον, μια επιθυμία που όμως δεν γίνεται. Όταν κάτι θες, πάνω απ' δεν υπάρχει. Απλά θες τον εαυτό σου να το βάλει σε μια κατεύθυνση μπροστά εκεί, αλλά τι σημαίνει ότι δεν το έχω? Ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Όταν δεν το έχω, σε τι δόνηση είμαι? Ανέχειας. Αρνητική.
Όχι, θε να το πει αρνητική ή πιστοτική, αλλά δόνηση ανέχεια. Άρα λοιπόν εκείνη την ώρα τι βιώνω. Ανέχεια, ανέχεια, ανέχεια. Γι' αυτό και θέλω να φύγω από την ανέχεια. Και πώς πάω να το κάνω, αν την αλλάξω δόνηση εγώ όπως έχουμε 50 φορές, τι πάω, επειδή ακόμα δεν ξέρω πώς να αλλάξω δόνηση, τι κάνω, χρησιμοποιώ ορισμένα πράγματα που μου έχουν μάθει οι άλλοι, ώστε να πάω να αλλάξω δόνηση, να μπω στην πληρότητα και η πληρότητα να εκπαιμφθεί και μετά να ξαναγυρίσει πίσω. Θέλω λοιπόν να σας βάλω σε εκείνο το τρυπάκι να καταλάβετε ότι ό,τι δονούμαστε και εκπέμπουμε αυτό γυρίζει και αυτό γίνεται και με τα λεφτά. Όταν εσύ λες τον εαυτό σου ότι δεν έχω λεφτά, είναι ορισμένες πεπιθήσεις που σου λένε να μην έχεις λεφτά, που είναι μέσα σου. Ας πούμε μια πεποίθηση, τώρα να ξεκινήσουμε το εννοούμε. Ο περισσότερος κόσμος τους πλούσιους έχει για κακούς ανθρώπους. Γιατί υπάρχει αυτή η πεποίθηση μέσα του ότι για να έχεις λεφτά πρέπει να έχεις κάνει ατασταλίες. Πρέπει να έχεις κάνει, θα λέγουμε, ότι δεν πάει το σταυρό στο χέρι. Έτσι δεν είναι. Επίσης, για να έχεις λεφτά παραπάνω από ό,τι πρέπει και από ό,τι χρειάζεσαι, πάει να πει ότι είσαι ένας πλεονέκτης. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα έχουμε μια πεποίθηση που είναι αρνητική και ότι η άλλη μια πεποίθηση είναι ότι αν εγώ πάω λεφτά, θα πάω στην κόλαση. Ότι εγώ θα μπλέξω με τον ηλισμό. Η έλλειψη χειραγώγησης. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ότι αν θα έρθουν τα λεφτά μαζί που χρειάζονται, θα τα χειριστούν καλά. Και αυτό τους κάνει να κρατάνε έξω τα λεφτά από αυτούς. Και να λένε μη μου δώσει ενέργεια γιατί, δεν τις παταλήσω. Μη μου δώσει ενέργεια γιατί, θα δω τον εαυτό μου να τις παταλάει και θα είμαι κακός άνθρωπος. Και θέλω να το δω. Εγώ θέλω να είμαι καλός. Μα αφού αυτό είναι το τεστ. Αυτό είναι το τεστ. Τι είπαμε όμως, ο κόσμος δεν θέλει να πάρει από το τεστ. Όσο και να λέει θέλω λεφτά, κατά βάθος λέει δεν θέλω λεφτά. Γιατί νομίζω ότι δεν έχω τη δύναμη να τα χειριστώ. Ότι αν μου θα κάνω σαγλαμάρες και θα χάσω τον δρόμο μου. Τι καταλαβαίνετε αυτές τις πεποιθήσεις. Το έχω σκεφτεί αυτό. Έτσι. Όλες αυτές τις πεποιθήσεις υπάρχουν μέσα μας. Έχεις λεφτά, θα χαλάς το χαρακτήρα σου. Χαλάνε στα μάτια λεφτά το χαρακτήρα. Δεν είναι τα λεφτά που χαλάνε το χαρακτήρα. Είναι όμως εσύ που δεν ξέρεις να χειρίζεις την ενέργεια που θα σε ρίξει σε ορισμένα πράγματα που θα φύγεις από το μέτρο και μετά μπορεί να ταυτιστείς και να εθιστείς. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όπως ο χρυσός. Υπήρχε η τρέλα του χρυσού. Αυτοί που ασχολούνταν με χρυσό, επειδή ο χρυσός σου αναβαθμίζει και σου μεγενθύνει ορισμένες τάσεις μέσα σου, αυτός που ήταν φιλοχρήματος τον έκανε κι άλλο φιλοχρήματος. Και καταλήγουν οι φιλοχρήματοι να παθαίνουν την τρέλα του χρυσού και μετά θέλουν κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Χάνουν τον εαυτό τους και υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν φταίει ο χρυσός. Φταίει αυτά που έχει μέσα σου που δεν έχει εξαγωγήσει που στα μεγενθύνει. Καταλαβαίνετε. Έτσι ένα πράγμα αυτό που φοβούνται ο άνθρωπος είναι αυτό. Ότι τους μεγενθύνει, θα λέγαμε, πιο μέσα τους τα πράγματα που δεν μπορούν να χειραγωγήσουν. Άρα λοιπόν είναι σαν να λες στον άλλον, κάτσε πρωθυπουργός, εγώ πρωθυπουργός. Αφού δεν ξέρω, δεν μπορώ, έχω να μην πάρω αυτή την ευθύνη. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν ο άλλος που λέει, πάρετε λεφτά, θα κερδίσει το εκατομμύριο. Τι κάνει, νομίζω να μην κερδίσει το εκατομμύριο, τρελαθούνε, θα πάθουν καρδιά, θα πάρουν συγκοπή, και δεν ξέρουν τι θα τα κάνουν και θα βγάλουν όλα τα άσχημα που είχαν μέσα τους, γιατί νομίζουν ότι μόνο άλλη πεποίθηση. Με τα λεφτά εγώ μπορεί να αφαιθώ, να κάνω ό,τι γουστάρω. Σου λέει, α, δεν γίνεται για να είμαι εγώ ο ξεχυμένος, αληθινός εαυτός μου, δεν μπορώ να το κάνω σαν παιδί, αλλά με τα λεφτά μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω με τον έρωτα να ζήσω τη ζωή, αλλά με τα λεφτά μπορώ. Δηλαδή τα λεφτά είναι κινητήριος δύναμη, που αυτόματα βγαίνει μια άλλη πεποίθηση. Αν εγώ δεν έχω τα λεφτά, δεν μπορώ να δημιουργήσω. Καταλαβαίνετε. Μέσα μας με αυτή την πεποίθηση. Ότι αν εγώ δεν έχω τα λεφτά, δεν μπορώ να δημιουργήσω. Σας πω ένα παράδειγμα. Ήμουν εδώ πέρα, γιατί και εγώ αυτό που σας λέω είναι βιωματικά. Έχω πέσει σε αυτά τα πράγματα, έτσι τα λέω. Ήμουν εδώ και έλεγα, θα πάω για μπάνιο, καλοκαίρι μόνος μου και αυτά. Και τι να κάνεις, άμα δεν έχεις λεφτά, ή να βρεις μια κοπέλα, και άμα δεν έχεις λεφτά να την κεράσεις, και άμα δεν έχεις λεφτά το ένα, και άμα δεν έχεις λεφτά το άλλο. Γιατί λέει, δεν έχεις λεφτά. Ορίστε, 10 ευρώ. Πάρ το λεωφορείο και πήγαινε. Πάρ το λεωφορείο και είναι η θάλασσα και πήγαινε. Κατάλαβες, έχεις εισιτήρια να πας. Με το λεωφορείο, αλλά δεν είναι τα λεφτά. Καταλαβες, βλέπεις να σου πω, δεν είναι τα λεφτά. Μπορείς να πας εκεί που θες, αλλά είναι ο συγκεκριμένος τρόπος που σου έχουν μάθει. Με τα λεφτά, εγώ λέω με τα λεφτά, μπορεί να περάσουμε μια κοπέλα. Πήγαινε, μίλα στην κοπέλα. Πες αυτόν τον καιρό, άνθρωποι είμαστε, κρίση περνάμε, δεν έχω λεφτά. Όμως όμως θέλω. Έλα, πίνουμε καφέ σπίτι, ή πάμε έξω, να μην ξοδέψουμε, πάμε ένα περπάτημα. Τι φοβάσαι, φοβάσαι ότι αυτή η πεποίθηση που νομίζει ότι ο άλλος έχει για σένα, που μπορεί να την έχει, την έχει και εσύ όμως, την πιστεύεις.
Γιατί άμα πήγαινε με μια άλλη, ένα άλλο πιστεύω, καταλαβαίνεις. Και εκεί θα μιλήσουμε για τις σχέσεις, πώς προσεγγίζουμε καμιά φορά τον άλλον και πιστεύουμε τις αρνητικές πεπιθήσεις, γι' αυτό και άλλοι φεύγουν, παρένθεση, και δεν καταφέρουμε να κάνουμε μια σχέση και να ρίξουμε μια γκόμενα που λέμε. Είναι γιατί έχουμε επιδείξει απαξίωση. Έτσι ακριβώς είναι και τα λεφτά. Έχουμε επιδείξει απαξίωση και λέμε: δεν έχω λεφτά, δεν αξίζω. Γιατί η σημερινή κοινωνία, το γρηγορό, έχει αυτά εδώ πέρα τις πεπιθήσεις περισσότεροι. Και τι σημαίνει να κάνουν οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι είναι ένα γρηγορό πάντοτε. Που αν θες να είσαι σε επαφή μαζί του, πρέπει να σε εκδικεί άμα δεν το υποστηρίξει. Και αυτό το γρηγορό δεν το έχετε φτιάξει εσεί. Γιατί το γρηγορό αυτό το χειρίζονται τώρα μερικοί που λέτε Ιλουμινάτι, τραπεζίτε, το γρηγορό των χρημάτων για να σα διοικούν. Και εσεί κάθε φορά που το υποστηρίζετε, σα διοικούν. Γιατί τα λεφτά τι είναι, στην πραγματικότητα το ομόλογο. Ότι ομολογώ ότι αυτό το χαρτί έχει αυτή την αξία. Καταλαβαίνεις. Ναι ή όχι. Λέει αυτό είναι 5 ευρώ. Και τι αγοράζουμε τα 5 ευρώ, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Που πάλι αυτά είναι σχετικά. Δηλαδή με λίγα λόγια, σας κατέχουν μέσω των χρημάτων επειδή εσείς δίνετε τη δύναμή σας στην πίστη για τα λεφτά. Αν ήταν τα φασόλια, θα το δίναμε στα φασόλια και θα ανταλλάσσαμε φασόλια. Αν ήταν τα κουκιά, θα ανταλλάσσαμε κουκιά. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Ναι. Για τον άλλον όμως που δεν έχει εκτίμηση στα κουκιά, είναι χαρτί. Άρα τι πρέπει. Το μόνο που πρέπει λοιπόν και ισχύει στην πραγματικότητα τι είναι η πίστη μας προς αυτό. Αυτό είναι το χρήμα. Η πίστη ότι αυτό το πράγμα αξίζει τόσο. Και έτσι γίνονται όλες τις συναλλαγές. Γι' αυτό το χρήμα ποτέ δεν ήταν ούτε χαρτιά, ούτε χρυσό, ούτε τίποτα, αλλά ήταν η πίστη μας προς αυτό. Καταλαβαίνετε, και είναι τώρα από τους οίκους εκεί πέρα που φτιάχνουν τα κομπιούτερ και όποιο θέλουν τον καταστρέφουν, όποιο θέλουν τον κάνουν θέλει, γιατί αυτοί φτιάχνουν τις τιμές και εσείς πιστεύετε, χωρίς να σας ρωτήσουν. Εμείς όμως βγαίνουμε από αυτό. Τώρα θα βγείτε από αυτό, θα μπείτε εσείς, είστε εκτιμητές των χρημάτων. Όπως ένα φτωχό τα 5 ευρώ θα κάνει κολοτούμπες και μπορεί να σκοτώσει για 1000 ευρώ κάποιος, έτσι. Και ενώ θα λέγαμε πλούσιος, μπορεί να πετάξει 1000 ευρώ έτσι χωρίς να τον νοιάζει τίποτα. Ναι ή όχι. Ίδια λεφτά δεν είναι. Ναι. Ίδιο ομόλογο δεν είναι. Είδατε όμως την πραγματικότητα. Ακόμα και το ομόλογο δεν ισχύει. Γιατί ο ένας δεν ομολογεί ότι αυτά τα 1000 ευρώ γι' αυτόν έχουν την ίδια αξία με τα 1000 ευρώ που έχεις εσύ που παίρνεις 500-600 το μήνα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Εκεί δεν μπαίνει όμως αδικία. Όχι, δεν μπαίνει καμία αδικία. Αυτό σου λέω δεν υπάρχει αδικία. Υπάρχει το πώς εμείς χειριζόμαστε την ενέργεια. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι να σου πω. Ο άλλος λοιπόν που έχει μέσα χιλιάδες τα λέγαμε χαρτιά και εσύ πιστεύεις αυτά τα χαρτιά, τον κάνει πλούσιο. Αν αυτοί που έχουν κομπόδεμα σπίτι τους, ντουλάπια, όπως τον αυτό που τους σκοτώσαν, πώς λέγεται, Σαντάμ, όχι ο Χουσέιν. Ναι, ένας, ναι, κάτσε και δείξτε τη λίγα. Έλα, έχεις την κορίτσι, δε χάρτη. Συγγνώμη που άρχισα τόσο. Καλησπέρα. 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 Δεν πειράζει. Μην νομίζεις τόσο, ήταν τώρα και εμείς ξεκινήσαμε γιατί... Το σκέφτηκα γιατί λέω θα αργήσει και η Αργυρή, αλλά δεν θα έρθει. Τώρα μόλις με τηλέφωνο δεν μπορεί. Ήταν να έρθει εκείνη για τελευταία στιγμή. Εν πάση περιπτώσει. Μία ώρα θα το περίμενα, δεν σου λέω πόσο έχω περπατήσει. Σας διέκοψα. Δεν πειράζει, έλα εντάξει και τα λέμε. Έτσι λοιπόν το χρήμα είναι μια ομολογία τελικά που εμείς δίνουμε πάνω σε κάθε χαρτί, σε κάθε χρυσό, σε κάθε αξία. Όταν λέμε αξία, έχετε ακούσει πολλές φορές που λένε έχω αξίες. Σημαίνει ότι ομολογώ ότι αυτό εδώ πέρα το πράγμα για μένα έχει αξία. Και μπορεί μια αξία του μυαλού να μην είναι διαμένει την αξία του άλλου. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το πράγμα με τα λεφτά. Ο καθένας λοιπόν από εμάς τι έχει δώσει, έχει υποτίθεται ομολογήσει ως προς το κράτος ότι, ή ως προς την κοινωνία ότι δέχομαι την κοινή ομολογία. Ότι τα λεφτά είναι το μέσο διακίνησης ας πούμε της ενέργειας. Είναι ένας τύπος ενέργειας. Και με αυτή την ενέργεια τη χειριζόμαστε όλοι. Εκεί σας έχουν πιάσει, είπαμε, οι άλλοι κότσο, οι τραπεζίτες, οι Ιλουμινάτοι και τι κάνουν, τη δική σας ομολογία, το δικό σας πιστεύω για το χρήμα, το διοικούν εκείνοι. Αυξομειώνοντας την αντικειμενικότητα των χρημάτων. Από αυτό λοιπόν, Χριστίνα, βγαίνουμε εμείς απ' έξω, όπως είπα προηγουμένως. Φεύγουμε από την αντικειμενικότητα των χρημάτων και μπαίνουμε στη δική μας πεποίθηση, το τι κάνουμε στα πάντα, το τι πιστεύουμε εμείς, τι αξία δίνουμε εμείς. Και όπως είπα, ένας φτωχός με τα 20 ευρώ του φαίνονται πολλά, ένας πλούσιος τα πετάει όπως να είναι. Αυτό μετά θέλει να πείτε ένας φτωχός που για τα 20 ευρώ και τα 30 και τα 1000 μπορεί να σκοτώσει. Άμα πάει και ληστέψει μια τράπεζα και φύγει με τα τράπεζα και κρατάει 2 εκατομμύρια στα χέρια και τρέχει, 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 τρέχει και του πέσει κάτω, πα!
3.000, 5.000. Και τον κυνηγάει η αστυνομία. Θα γυρίσει να πιάσει. Θα γυρίσει να πιάσει. Ναι, ο φτωχός ναι. Εσύ λες όχι. Ναι, είπα. Κι εγώ όχι. Εσύ λες ναι. Ναι. Τότε ήταν πλεονέκτης. Τότε δεν ήταν μόνο φτωχός, ήταν και χαζός. Όταν τρέχεις με εκατομμύρια. Αν χάσει ένα χιλιάρικο, ξέρω εγώ, οπουδήποτε, θα τρελαθεί. Αναλόγως. Ακούτε λοιπόν, θέλω να σας πω. Α, ναι, κατάλαβα. Ο ίδιος ο φτωχός που μπορεί να σου σκοτώσει 1.000 ευρώ. Όταν ξαναφνικά αλλάζουν οι αξίες μέσα του, γιατί εκείνη ώρα κρατάει 10 εκατομμύρια και τρέχει και του κυνηγά αστυνομία και του πέσουν κάτω τα 5-6 χιλιάρικα, αυτό που σκοτώνει για 1.000 και του πέσουν 5-6, εκείνη την ώρα πάλι αλλάζει η αξία των χρημάτων. Ναι. Πρώτον, γιατί δεν θα του πιάσουν φυλακή και δεύτερον, γιατί κρατάει 2 εκατομμύρια στα χέρια. Βλέπετε, πάλι άλλαξε η αξία. Και σα το έφερα σαν παράδειγμα να δείτε μέσα μας πώς μπορούμε να το κάνουμε ασυνείδητα. Πώς μπορούμε αυτόματα να δίνουμε στα λεφτά αξία ή να μην δίνουμε. Η υποκειμενικότητα δηλαδή εμείς, έτσι. Καταλαβαίνεις, γιατί πάω ότι είμαστε υποκειμενικοί. Άρα με λίγα λόγια, είναι στο χέρι μας τα λεφτά να τα κάνουμε να μας υπηρετούν αντί να τα υπηρετούμε. Πώς υπηρετούμε τα λεφτά, όταν εμείς τα βάζουμε πάνω από την κατάσταση της ευτυχίας μας. Καταλαβαίνετε, όταν εμείς τα λεφτά τα βάζουμε πάνω από την κατάσταση ευτυχία μας, έχουμε ανάγκη να υπηρετήσουμε τα λεφτά, γιατί τα λεφτά θα μας δώσουν την ευτυχία. Καταλαβαίνετε. Όταν εμείς όμως είμαστε πάνω από το χρήμα, μας υπηρετεί το χρήμα. Και είπαμε όταν ακολουθάμε τον ενθουσιασμό μας, το χρήμα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, οποιοδήποτε άλλη ενέργεια, θα έρθει από μόνο του εκεί που το χρειάζεται. Μπορεί να μην το χρειάζεται καθόλου, δεν θα έρθει. Το καταλαβαίνετε. Αν το χρειάζεται, θα έρθει. Η ρευστότητα, γι' αυτό λέγεται ρευστότητα, είναι ότι έρχεται και φεύγει, έρχεται και φεύγει, έρχεται και φεύγει. Ο άνθρωπος μόνο λόγω του φόβου κρατάει τα πράγματα. Γιατί αποθηκεύει λόγω του φόβου. Έτσι δεν είναι. Αυτά που σας σημείο σιγά σιγά να καταλάβουμε ότι όλοι αποθήκευση λόγω του φόβου θέλανε μερικοί να το κάνουν αυτό για να σας κρατάνε, θα λέγαμε, σε ένα είδος φόβου. Γιατί αυτός που δεν φοβάται δεν υπακούει. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Άμα εσύ το φοβάσαι, δεν υπακούς τον άλλον που έχει λεφτά. Εγώ αυτόματα γίνομαι πιο πλούσιο του Παρθυλογιάννη από την ώρα εγώ που λέω ότι δεν αξίζουν για μένα τα λεφτά. Είμαι πιο πλούσιο. Γιατί αυτά αξίζουν. Όσο πολλά και να έχει, αξίζουν και στηρίζει τη δύναμή του. Εγώ από τη στιγμή που λέω για μένα δεν υπάρχει στηρίζει λεφτά. Φεύγει όλο το γρηγορό. Τι κάνει όμω. Αυτό όμω μπορεί να έχει χίλιου εργάτε, παύλα στρατιώτε δικού του, που αυτοί υπακούν στο γρηγορό και θα έρθουν να σου κάνουν ζημιά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Γι' αυτό αν δεν ξυπνήσει ο κόσμος, δεν μπορεί να βάλει με το κοινωνικό συλλογικό, γιατί θα σε μπούμερα, θα σε χτυπήσει. Έτσι λοιπόν τι γίνεται, πρέπει να διαλέξουμε μέσα μας, αναλόγως την δύναμή μας, κατά πόσο πολύ εμείς μπορούμε να είμαστε υπεράνω των χρημάτων. Πρώτον. Και από τη στιγμή που δεν είστε υπεράνω των χρημάτων, τι θα κάνουμε, φτιάξουμε μια φιλική σχέση με το χρήμα, ώστε να μην τον διώχνουμε μακριά με τις πεποιθήσεις, να το παίζουμε φτωχοί και δίκαιοι, ή φτωχοί και αληθινοί, ή οι κακόμοιροι αλλά έχουν καλή καρδιά, καταλαβαίνεις, ή τα φτωχαδάκια που ξέρουν και οι πλούσιοι, οι κακοί που δεν ξέρουν τίποτα και δεν κάνουν τίποτα. Και να καταλάβουν στο χέρι σας ό,τι λεφτά και τα πάρετε, αναλόγως τη βλακεία ή την εξυπνάδα που είδατε, να τα χειριστείτε. Είναι στο χέρι σας. Απλά φοβάστε να το δείτε. Μια κούπα θα τη γεμίσετε με νερό, αλλά δεν μπορεί να χωρέσει 2 τόνους, θα χωρέσει την ποσότητα με σκούπα. Ό,τι δεν μπορείτε θα φύγει απ' έξω. Έτσι κάνετε κι εσείς. Όσο λεφτά και να σας δώσω, άμα έχετε πάρει να είστε φτωχοί, τα χάσετε όλα. Εκατομμύρια πάρετε στα χέρια σας. Άμα εσείς έχετε συνειδητότητα, εγώ μπορώ μόνο με 500, 1000, 2000 να περνάω, όλα τα άλλα θα φεύγουν μέχρι να χωρέσει το ποτήρι μόνο να σου χωράει. Τόσο μπροστά σας είναι η γνώση. Δεν λείπει μακριά από το καθένα, απλά εγώ σας την δείχνω. Βλέπετε το ποτήρι που χωράει μισό κιλό νερό, μισό λίτρο. Εσύ πάνω του πάρετε 2 λίτρα, δεν γίνει το άλλο. Θα φύγει, έτσι δεν είναι. Όμως δεν φοβάστε τα λεφτά. Αφήστε τον άρθρο και άμα το παραπάνω, το πολύ πολύ να τα ξοδέψετε. Ε, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι πεποιθήσεις που έχετε που νομίζετε ότι εσείς για κάποιο λόγο θα φορτωθείτε και με ευθύνες. Άμα έχετε λεφτά. Το καταλαβαίνετε και ότι θα χαλάσετε τον εαυτό σας. Και ένα άλλο κομμάτι λέει πω, θα κάνω και τα νερό πραγματικότητα. Ενώ υποτίθεται δεν μπορείτε να τα κάνετε τώρα. Τώρα για κάποιο λόγο δεν έχετε λεφτά, στα ανίκανοι. Ενώ τα παιδιά ζουν τα όνειρά του και έρχονται στην κατάσταση ευτυχία που εσεί θέλετε εκατομμύρια και να φτάσετε. Τα παιδιά έρχονται κατευθείαν. Γιατί απλά δεν έχουν την πεποίθηση δική σα. Δεν έχουν ακόμα μπει στην κοινωνία
να τους μάθουν ότι είσαι σκλάβος, μόνο με τα λεφτά μπορείς να αγαπείς, να παντρευτείς, να γεννήσεις, να πεθάνεις. Ακόμα για να πεθάνω. Ναι, άμα δεις λεφτά, μην πεθάνεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πεθάνεις άμα δεις λεφτά. Ποιος σε εντάξει, ποιος σε κάνει, αυτά θέλουν λεφτά, αγοράκι μου. Ναι ή όχι. Ναι. Για να πιστέψεις, για να πας σεμινάρια, για να πάρεις τη γνώση, θέλουν λεφτά, λεφτά, λεφτά. Δηλαδή τι, ενέργεια, ενέργεια, ενέργεια. Και καλά, εγώ δεν έχω ενέργεια. Α, όχι, δεν έχεις ενέργεια. Γιατί δεν έχω ενέργεια. Γιατί δεν έχουμε ενέργεια, γιατί δεν κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Ξαναγεννάμε στον ενθουσιασμό. Μα αν εγώ κάνω τον ενθουσιασμό μου, παράγω ενέργεια. Και εκείνη την ώρα αυτή η ενέργεια που είναι να φραστεί σε χρήμα, αν κάνει τη δουλειά που σου αρέσει, το επάγγελμα που σου αρέσει, έτσι. Αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και σαν ένα άλλο τύπο ενέργεια. Που οι άλλοι πάρουν εκεί για να το πάρουν και να την ξαναδώσουν πίσω. Το καταλαβαίνετε. Ο μόνος λόγος στην ενέργεια, επειδή είπα στην αρχή ότι πάω ότι υπάρχει δικαιοσύνη και η ενέργεια πάω ότι ξαναγυρίζει, γιατί είναι δικιά μας, δεν είναι αλληλού. Καταλαβαίνεις. Θα δείτε μετά τη δικαιοσύνη. Απλά την περιμένετε σε χρήμα. Εγώ γιατί έρχομαι εδώ πέρα και λέω: δεν πειράζει, λασί χωρίς λεφτά, λασί χωρίς λεφτά, λασί χωρίς λεφτά. Χαζός είμαι. Θύμα είμαι. Όχι. Αφού ξέρω θα μου ξαναγυρίσει. Απλά θα ξαναγυρίσει με άλλο τύπο ενέργεια. Γι' αυτό καμιά φορά μου βγαίνετε και κράζω τους ψευδοδασκάλους που έχουν βάλει κάτι 50 ευρώ, 60 ευρώ, 100 ευρώ και έτσι ευρώ για να κάνει και να τα ρίχνουν όλα στο μαθητή, μην είναι αγνώμων μαθητή. Το αν ο μαθητής είναι αγνώμων, πρέπει να σέβεται και να δίνει. Δεν πάει να πει ότι η ενέργεια που σου δώσει πρέπει να είναι συγκεκριμένη χρήμα όμως. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε, έχει το δικαίωμα να δώσει ό,τι ενέργεια θέλει. Εμείς δεν μπορούμε να απαιτούμε από την πλευρά μας, αν είσαι πραγματικός δηλαδή άνθρωπος της γνώσης, έτσι. Ο άλλος οφείλει να δώσει αν είναι ευγνώμων. Εγώ δεν μπορώ να ζητήσω αν πιστεύω τελικά όταν μου γυρίσει ενέργεια. Γιατί αν εγώ δεν το πιστεύω, είμαι ψεύτης και σε μαθαίνω ψέματα. Το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να σου λέω ζεν ιστορίες, είμαστε καλά όλοι, μια χαρά παιδιά, και αυτόματα εγώ να περιμένω να τα σωθώ από σένα, από σένα, από σένα. Το να σου πω, πρόσεξε το, δεν δίνεις εκεί πέρα που παίρνεις. Σημαίνει ότι αυτόματα απαξιώνεις αυτό που λαμβάνεις. Είναι άλλο θέμα, μπορώ να σου το πω. Το καταλαβαίνεις. Όμως πρέπει να καταλάβετε ότι η ενέργεια, αν πείτε σε εκείνη την περίπτωση, και έχετε στο μυαλό σας την πεποίθηση που θα σας πω τώρα, ότι ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε, η δικαιοσύνη της ενέργειας, επειδή εμείς την εκπέμπουμε, θα ξαναγυρίσει. Αυτός λοιπόν που το πιστεύει αυτό, κάνει αυτό που του αρέσει. Δεν κάνει αυτό που αρέσει στα αφεντικά σας. Γιατί αυτό δεν σας αρέσει. Επομένως η ενέργεια δεν θα έπαιρνε. Δεν θα είστε φτωχοί. Γιατί θα παίρνετε αυτό που θέλετε. Γιατί δεν δίνετε αυτό που θέλετε. Γιατί δεν δίνετε το μέγιστο των ικανοτήτων σας. Ποιος είπε ότι θα πάρετε το μέγιστο των επιθυμιών σας. Αφού δεν κάνετε το ανάλογο έργο, αν είναι κάτι δίκαιο, πρέπει να κάνω το ανάλογο έργο για να μου έρθει η ανάλογη ενέργεια. Έτσι δεν είναι. Άρα όπου δίνεστε, παίρνετε. Δεν υπάρχει δίνομε χωρίς να παίρνω. Ακόμα και στον έρωτα, με έναν άνθρωπο κακό συσταγωγικά. Και εσείς να το ερωτευτείτε, όταν τον ερωτεύεστε και δίνετε, και να σας αρέσει που δίνετε. Δεν το κάνετε επειδή πρέπει, αλλιώς να είστε ερωτευμένοι. Άρα λοιπόν πρέπει να είστε ερωτευμένοι με αυτό που κάνετε. Πρέπει να έχετε λοιπόν την επιθυμία σας να κάνετε αυτό που σας αρέσει. Και η ενέργεια θα έρθει. Όσο εσείς την ενέργεια την χρησιμοποιείτε και λέτε, αχ, θέλω λεφτά, θέλω συγκεκριμένη ενέργεια, τόσο δεν θα είσαστε συνειδητοί ότι τη λαμβάνετε και θα νιώθετε αδικία. Δεν είναι αδικία αυτό που πει πριν. Δεν είναι όμως αδικία. Καταλαβαίνεις. Γιατί δεν κάνεις αυτό που σου αρέσει. Όταν δεν κάνεις αυτό που σου αρέσει, είναι αδικία. Γιατί ο άλλος δεν παίρνει το μέγιστο. Εσύ δεν εκπέμπεις το μέγιστο για να πάρεις το μέγιστο. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται. Είμαστε απ' έξω, θα λέγαμε, από όλο αυτό το χρήμα που είναι το μέσον. Ένα από τα μέσα για να πάρεις ενέργεια. Καταλάβατε. Και τώρα υπάρχει κρίση για να ξεκινήσουμε να δουλέψουμε με άλλες ενέργειες μεταξύ μας. Να αρχιζόμαστε να μοιραζόμαστε, να αγαπάμε, να εμπιστευόμαστε. Όπως σε σεισμούς, σε καταστροφές, σε πλημμύρες, ο ένας τον άλλον, χωρίς την πονηριά των χρημάτων. Γι' αυτό είναι η κρίση. Για να μας αναβαθμίσει, να σκεφτούμε ότι ρε παιδιά, μόνο με τα χρήματα μπορούμε να κάνουμε. Μας είχαν κάνει σε εισαγωγικά Εβραίους, ληστές, σιωνιστές. Ενώ τώρα ξεκινάμε να μαθαίνουμε τον άλλο τρόπο ενέργειας που είχαμε ξεχάσει. Που έρχεται καρδιά με καρδιά. Δεν παίζει ρόλο η ποσότητα, παίζει ρόλο η ποιότητα, όπως εγγράφει για τις σχέσεις. Οι σχέσεις πληρότητας είναι ακριβώς όπως η ενέργεια πληρότητας. Υπάρχουν ήδη, εμείς δεν το βλέπουμε. Έχω εγώ τα λεφτά και έχουμε ένα σκοπό να δημιουργήσουμε κάτι. Πόσα έχεις, 5 ευρώ, πόσα έχω, 150. 155 κάνει. Δεν πειράζει, θα βάλω εγώ τα 150 και εσύ βάλω τα 5. Αυτό είναι στην πραγματικότητα να πετυχαίνω το σκοπό μου. Όχι να βάλουμε τα ίδια. Το ίδια είναι κουταμάρα. Είναι ψέμα. Γιατί δεν είμαστε ίδιοι. Ο καθένας έχει διαφορετική ενέργεια και κάνει αυτό που του αρέσει.
θέλουμε να συνεργαστούμε για ένα κοινό σκοπό. Αυτό λέγεται αγάπη, αυτό λέγεται συντροφικότητα, αυτό λέγεται. Ο καθένας να βάλει αυτό που μπορεί. Ούτε ο κομπλεξικός, γιατί να βάλω εγώ 5. Αχ, δεν νιώθω καλά, είμαι κομπλεξικός. Κάνω 150, είμαι κομπλεξικός. Γιατί ο άλλος να ξέρει και εγώ να μην ξέρω. Γιατί να έχει λεφτά και εγώ να μην έχω. Ούτε και ο άλλος. Άντε ρε, βάλα εγώ τα 150 και σε βάλες μόνο 5. Το καταλαβαίνετε. Πρέπει να φύγουμε από εκεί για να έρθει συνεργασία. Πρέπει να φύγετε λοιπόν εσείς από αυτά τα δύο άκρα για να έρθει συνεργασία και να λαμβάνετε από τη ζωή συνέχεια τα δώρα. Σας. Όχι μου. Γιατί αυτό που έχετε εκπέμψει όταν έχετε σε αυτή τη συμφωνία που σας λέω, εκείνη την ώρα δεν θα είναι το μυαλό αδικία, γιατί σας αρέσει αυτό που κάνετε. Και θα πάτε τώρα να το βοηθήσετε, να το βοηθήσετε και δεν θα έχει πάρει τίποτα. Ψέματα! Θα πάρετε! Πρέπει να το πιστέψετε, για να το δείτε τι παίρνετε. Το καταλαβαίνετε? Όλο το θέμα αυτό είναι που θα σας κάνει πλούσιους. Χωρίς να σας κάνει πλούσιους, τι λέει, όταν φύγει η αφθονία. Άλφα το στερετικό και ο φθόνος. Ο φθόνος, η ζήλια. Η έλλειψη είναι ο φθόνος, η ζήλια. Το καταλάβατε, γιατί έρχεται η αυθονία. Άρα κάποιος που δεν ζηλεύει τον άλλον, για ποιο λόγο? Αφού κάνει αυτό που του αρέσει. Το νοιάζει ο άλλος έχει 10 αμάξια. Αφού δεν έχει φθόνο, το καταλαβαίνουμε, δεν έχει φθόνο. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, καταλάβετε ότι όποιος δεν έχει φθόνο και βιώνει την αυθονία, δεν τον νοιάζει όμως έχει περισσότερα. Δεν τον νοιάζει, σας νοιάζει. Γιατί να παίρνει αυτό 1000 ευρώ και εγώ 500. Γιατί να παίρνει, δηλαδή ειδικά ο φτωχός είναι κομπλεξικός. Ο ζητιάνος είναι κομπλεξικός. Ο πλούσιος από την άλλη είναι κομπλεξικός το ανάποδο. Γιατί έλα ρε, τι είσαι, δεν αξίζεις που δεν έχεις λεφτά. Και όλοι κυβερνούνται συνειδησιακά το χρήμα. Έχεις χρήμα. Πάρει περίπτωση στη σημερινή εποχή να είσαι μορφωμένος, να έχεις κάνει, να έχεις δείξει, να έχεις θέσει, να έχεις. Δεν έχεις χρήμα. Υπάρχει περίπτωση να είσαι φτωχός, ανήπορος, κακόμοιρος, αυτές τις ιστορίες. Ναι. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί στην πραγματικότητα εμείς έχουμε δώσει την πεποίθηση στο χρήμα να αλλάζουμε τη ζωή μας για το χρήμα. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Γιατί να πούμε, ρε, το χρήμα θα κατευθύνει τη συνειδητότητά μας, γιατί το ανάποδο. Το χρήμα κατευθύνει τη συνειδητότητά μας. Και έχουμε κάνει τις κάστες. Και ο φτωχός είναι ο χαζός, ο νταλαβερτζής, ο γύφτος που δεν ξέρει τι γίνεται, που δεν μορφώνεται. Και ο πλούσιος είναι αυτός που τρέχει, κάνει τα δικά του, επιχειρήσει αυτά και δικοί του φτωχούς. Γιατί από το χρήμα γεννηθήκαν αυτά. Που υποτίθεται εμείς δημιουργούμε, θα λέγαμε, την πεποίθηση, την αξία πάνω στο χρήμα. Κάποιοι λοιπόν, τα δικά σας την ομολογία, σας βγάλανε από τη δύναμη να έχετε ασκήσει εσείς την αξία πάνω στο χρήμα και σας κάνανε το χρήμα είναι κάτι που εσείς δεν μπορείτε να ασκήσετε πάνω του εξουσία. Το καταλαβαίνετε? Καταλαβαίνετε τι γίνεται με τον κόλπο? Σας κάνανε λοιπόν μαγικά, σε εισαγωγικά, που όλοι ψάχνετε για μάγια, με τίποτα σε διέτες, αίματα, νυχτερίδες, κόκαλα. Τα μάγια που συμβαίνουν τώρα και σας έχουν κάνει, δεν τα βλέπετε. Εδώ και χρόνια που κάθονται όλοι και στηρίζονται πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα που εσείς πιστεύετε και μετά σας κουνάνε τις αξίες και μπορούν να κυβηθήσουν χώρες ολόκληρες στις κρίσεις με φαινομενικά χρήματα που δεν υπάρχουν. Απλά εσείς τους δίνετε δύναμη. Το καταλάβατε? Και άμα ξυπνήσει ο κόσμος, θα μάθει την δύναμη. Και αυτόματα οι πλούσιοι και οι φτωχοί γίνουν τούμπα. Για κοιτάξτε να γίνει μια καταστροφή. Και ρίχνετε ένα πλούσιο στην έρημο και ένα φτωχό στην έρημο. Τι έκανε, να βγάλει τα λεφτά ο άλλος? Καταλαβαίνετε μετά γιατί βγήκανε και όλα αυτά τα πράγματα που λένε οι πλούσιοι στηρίζονται στους φτωχούς. Μα πραγματικά στηρίζονται στους φτωχούς οι πλούσιοι? Πού στηρίζονται? Ο πλούτος που έχουν σε εισαγωγικά. Ενώ ο αληθινός πλούτος ποτέ δεν στηρίζεται στους άλλους. Ο αληθινός πλούτος στηρίζεται στον εαυτό σου, στη σχέση που μπορείς να έχεις με όλη την κοινωνία. Καταλάβατε? Στηρίζεσαι στον κόσμο, στηρίζεσαι στους ανθρώπους, αλλά όχι με αυτό το πράγμα που κάνει ο πλούσιος των χρημάτων. Γιατί ο πλούσιος των χρημάτων στηρίζεται πάνω σε πεποιθήσεις που έχουν φτιάξει οι ίδιοι άνθρωποι και κοροϊδεύουν. Ο πλούσιος, ο αληθινός, του αληθινού πλούτου, στηρίζεται σε ό,τι του δίνει η φύση. Στην ακριβή δικαιοσύνη. Και εκεί έχουμε λοιπόν μερικοί αναβαθμισμένοι άνθρωποι που διαλέγουν δύο τύπους ενέργειας. Αυτούς δηλαδή που θέλουν να κρατάνε τον άνθρωπο σε αυτή την ανοριμότητα και να σπαταλάει την ενέργειά του και ενέργεια της πίστης. Αυτή είναι η ενέργεια που σας τρώνε στην πραγματικότητα και μεταφράζει την ενέργεια με τα χρήματα στο ρίσκο να τ' άλλο, σαν άβρα, σαν ζωτική ενέργεια που σας τρώνε. Αυτή είναι η λεγόμενα βαμπύρ. Αυτή είναι η ενέργεια που τρώνε, τη σπατάλη σας. Καταλαβατε, όπως τα βαμπύρ οι τραπεζίτες τρώνε την ενέργεια πάλι τη σπατάλη σας. Που έρχεται από τι? Από την απαξίωση ότι εσείς δίνετε στο χρήμα, στο ρευστό, στην ενέργεια
κατεύθυνση. Και σας κατευθύνουν εκείνοι το χρήμα σας. Σου λέει θα πιστεύεις αυτό, αυτό κάνει τόσο, αυτό κάνει τόσο, αυτό κάνει τόσο, κόψε το κεφάλι σου. Τι λες, γιατί να πληρώνω το νερό. Το νερό είναι παντού. Όχι, θα το πληρώνεις. Γιατί δεν πληρώνω τη ΔΕΗ, όχι, δεν πληρώνεις. Γιατί το ίντερνετ δεν το πληρώνω, όχι, το πληρώνεις. Θα πληρώσεις και τον αέρα. Μα γιατί να πληρώνω τον αέρα, γιατί σε βλάκας και μου δίνεις την εξουσία. Να σου το λέω και μου δίνεις ότι μπορώ. Για να σου δώσω το μαγικό χαρτάκι. Εσύ θα μου πεις ρε τι θα κάνω εγώ στη ζωή. Γεννήθηκα εγώ στη ζωή και μου λες ότι χρωστάω. Γεννήθηκα εγώ στη γη και χρωστάω τώρα. Δηλαδή καλύτερα να μην γεννιόμουν, να πάω σε άλλο πλανήτη, δεν χρωστάω, ξέρω εγώ έτσι. Γιατί χρωστάω, γιατί είναι δικές πρώτα εσύ από μένα. Πώς πάει αυτό. Μα εγώ αυτά τα ερωτηματικά τα είχα από πιτσιρικά. Μου λέγανε πήγαινε, δούλεψε αυτά, στην αρχή δεν καταλάβαινα. Μετά ξέρω κάτσε εγώ, γιατί δουλεύω. Για να κάνει αυτό με τη Siemens και την Ιζόλα εκατομμύρια, δουλεύω 8 ώρα. Δεν μου φαίνεται, λέω. Έτσι είναι φτιαγμένη η ζωή. Ποιος φτιάχνει τη ζωή. Εμείς φτιάχνουμε τη ζωή. Πώς είναι φτιαγμένη από κάποιους άλλους. Ποιος ρε, κάτσε να τους γνωρίζει. Ποιος είναι αυτός που κάνει τους νόμους. Ρε, για να μου πει και εμένα. Ποιος. Άρα βλέπετε ότι το χρήμα λοιπόν κατά βάθος είναι πολύ πιο βασική έννοια μέσα μας και στηρίζεται πάντα όπως όλα τα πράγματα στο πόσο αξιώνουμε τον εαυτό μας και τι πεποίθηση και πού στέλνουμε την ενέργεια των χρημάτων. Όπως είχα γράψει, δείτε πώς στέλνει την ενέργεια των χρημάτων. Αν αυτό που σας λέω σας αλλάζει τη ζωή, δεν θα πάτε να αγοράσετε μπότες, πρέπει να μείνετε ξυπόλυτοι και να πάτε να δώσετε την ενέργεια, θα λέγαμε εδώ πέρα σεμινάρια για να μάθετε να αλλάξει τη ζωή σας. Και τότε θα έρθει η αλλαγή. Ακούγεται περίεργο, ή εγωιστικό, ή πονηρό. Νομίζω ότι πάλι δεν είναι δίκαιο. Εγώ θα δώσω, αλλά δεν θα πάρω. Όχι, τι γίνεται. Αντί να πάρω μπότες, να έχω ένα καινούριο πουφάν. Όχι, να μην δώσω. Είδατε αυτό που σας λέω. Και όμως στην πραγματικότητα πρέπει να το πιστέψετε, γιατί η ενέργεια εκεί που τη δίνετε, σας γυρίζει πίσω. Στο γιατρό, άμα πάτε, τι λέγανε προηγουμένως, πάτε, κάνουν κολοτούμπες, κάνετε ένα τρέλο, ένα πεντάλικο, δεν μιλάει, κάνει ξανά κολοτούμπες, πάει, κάνει τις εξετάσεις, όλα κανονικά και θα γίνει καλά. Γιατί με το γιατρό γίνεσαι καλά προσωρινά. Στον άλλο, προς το φως και να αλλάξει τη ζωή, ντρέπεσαι να δώσεις λεφτά, δεν σου φτάνουν, δεν μπορείς. Καταλάβατε, και μετά αυτοί οι άνθρωποι μου λένε να φωτιστούν. Χωρίς να δίνουν ενέργεια. Γιατί νομίζουν αδικία. Ότι την ενέργεια που θα δώσω τα 15 ευρώ δεν είναι δίκαιο αυτό που θα πάθουν. Καταλάβατε τι να σας πω. Έτσι λοιπόν, πριν στη ζωή σας, εκεί πέρα που θα δώσετε την ενέργεια, να ξέρετε που την δίνετε, τι κατεύθυνση έχει και να ξέρετε πάντοτε ό,τι δίνετε θα παίρνετε πίσω. Γι' αυτό λέμε αρνητική ενέργεια βγάζεις. Αρνητική ενέργεια θα έρθει πίσω. Αδικία βγάζεις. Δεν είσαι σε κάτι που κάνεις ευχαριστημένος, τι θα έρθει πίσω. Γιατί σε αρέσει. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γι' αυτό έχω γράψει λοιπόν εδώ πέρα. Το χρήμα λοιπόν, σας είπα για το ομόλογο, σας είπα τη ρευστότητα, σας είπα για την ενέργεια, σας είπα για τις πεποιθήσεις που κρύβονται από πίσω. Έτσι, τις αγάπησες και τις πεποιθήσεις, να τις θυμάσαι. Άρα λοιπόν, οι πεποιθήσεις, θα τις πούμε άλλη μια φορά, το καταλάβατε, πρέπει να πεποιθήσω ότι δεν αξίζω. Φοβάμαι όλη αυτή την ενέργεια να την κατευθύνω εγώ. Γιατί νομίζω ότι με ανήκει να την κατευθύνω. Ότι θα μου χαλάσει και πολλοί μια άλλη πεποίθηση τη ζωή. Θα με κάνει κακό. Ενώ μπορείτε να πείτε, ό,τι μπορώ θα κάνω. Και τι έγινε. Καταλαβαίνετε αυτό με το ποτήρι, ώστε να γεμίσει. Ό,τι μπορώ θα κάνω. Τέρμα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μην διώχνετε το χρήμα μακριά, το διώχνετε στην πραγματικότητα μακριά. Αν καταλάβετε ότι τη δύναμη το, εσύ θα το έλξετε μέσω τη δική ενέργεια, αφού προβάλλετε κάτι να ξαναγυρίσει πίσω και να έρθει σαν χρήμα, και τι έγινε. Όλοι οι άνθρωποι γυρίζουν στο λαχείο και λέει άρε το τυχερό, ποιο τυχερό, ρε. Ξέρει τη ζωή του να γίνει καλύτερη. Ξέρει αυτόν τον άνθρωπο που κερδίζει το λαχείο, αν η ζωή του θα γίνει καλύτερη, έτσι νομίζει. Άμα είναι βλάκα, η ζωή του θα συνεχίσει βλακωδώ, απλά με παραπάνω λεφτά. Που θα του φέρουν άλλε καταστάσει λόγω τη έλλειψη που δεν μπορεί να χειριστεί. Και αν είναι βλάκα, θα ξαναχάσει τα λεφτά. Πώ είναι τζογαδόροι. Παίρνουν λεφτά, τα ξαναχάνουν τα λεφτά. Παίρνουν λεφτά, τα ξαναχάνουν τα λεφτά. Δεν το κάνουν γιατί θέλουν με τα λεφτά να δημιουργήσουν κάτι. Τα λεφτά έρχονται σαν, θα λέγαμε, κίνητρο να ακολουθήσουν τον θυσιασμό του που είναι ο τζόγο ή την αρρώστια του. Το καταλαβαίνετε, θέλω να σου πω. Δεν θέλουν ποτέ να πλουτίσουν. Γιατί άμα ήταν παίχτε, σωστοί, θα πηγαίνανε να πάρουν ορισμένα πράγματα. Δίνουν ενέργεια, παίρνουν ενέργεια. Έτσι γίνεται αυτό. Καταλαβαίνετε, πάνε να ικανοποιήσουν το εγώ του τζόγου. Είναι άλλο θέμα. Γι' αυτό σας λέω ότι αν στην πραγματικότητα εσείς θέλετε να σας έρθει κάποια ενέργεια, πρέπει να δώσετε ανάλογη ενέργεια. Η μέγιστη ενέργεια που μπορείτε να βγάλετε να ακολουθήσετε τον ενθουσιασμό σας. Άρα αυτό θα εκπέμψει και θα ξαναγυρίσει πίσω. Το καταλαβαίνετε, αλλά δεν το πιστεύετε. Όταν πιστεύετε θα το δείτε. Θα πει στα μάτια και δεν έγινε. Με τι τα τρώμε άμα μου δουν έρθουν λεφτά. Ακόμα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν το έχετε λύσει γιατί πρέπει να το βρείτε πρώτα στο μυαλό σας. Και όταν στο μυαλό σας εγώ δεν έχω την ιδέα πώς μπορεί κάτι να έτσι, αφού δεν παίρνω λεφτά.
πώς εγώ, ας πούμε, μπορεί να θέλω να πάω διακοπές. Είναι δυνατό να πει ένας φίλος μου, έλα, το σπίτι μου εκεί πέρα και σε περιμένει. Έλα, χωρίς τίποτα δεν κάτσε. Είναι δυνατό. Πες ότι εγώ πώς θα ταξιδέψω, πάω, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη χωρίς λεφτά. Είναι δυνατόν, π.χ. Κάτι σου πει, ανέβαινε Θεσσαλονίκη, θες να έρθεις. Ή να πας με το στόχο. Ή να βρεις εισιτήρια. Ο άλλος που τα θέλει, σου λέει στα μάτια, έχω εισιτήρια. Πάρτα, να πας Θεσσαλονίκη. Ε? Και εγώ πώς θα κάνω σεμινάρια, πώς θα κάνω το ένα, πώς θα κάνω το άλλο. Γι' αυτό λέμε, ξεκινάμε και λέμε. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε λοιπόν, πάρε τη ζωγραφική. Και είχε ταλέντο. Αλλά δεν είχε μία. Δεν είχε μία, ήταν στον δρόμο. Τεκόταν στον δρόμο και έλεγε: δεν έχω μία. Πώς είναι δυνατόν εγώ να ξεκινήσω να κάνω την καλερί που έχω στο μυαλό μου. Πω, χωρίς λεφτά δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Μέχρι που μια φορά, όπως και όταν έτσι, δεν ξέρω τι να κάνει, και μου βουτάει τα χέρια σε κάτι κάρβουνα που είχε εκεί πέρα, κάτι καμένα ξύλα που κάνανε έτσι για να σταθούν, και άρχισε και ζωγράφισε στον τοίχο. Και έφτιαχνε ωραίες ζωγραφικές. Και έδινε το ταλέντο που έχει. Και παίρνει ο κόσμος και το βλέπει. Και είναι διάσημος. Και έρθει ένας ρεπόρτερ και τον βγάλει στις εφημερίδες. Και τελικά όλοι είναι διάσημος από εκεί πέρα. Και τον καλέσαν και έκανε διαφημίσεις. Και τελικά έφτιαξε την καλερί που ποτέ δεν χρειάστηκε γιατί έγινε από αλλού διάσημο. Από τα κάρβουνα, από τη φτώχεια με στη φτώχεια. Το καταλαβαίνετε πώς δουλεύει. Άρα θέλω να σου πω με λίγα λόγια, δεν είναι το θέμα ότι εσείς δεν μπορείτε να το πετύχετε. Το θέμα είναι ότι εσείς θέλετε να το πετύχετε με συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος έχουν μάθει ότι είναι τα λεφτά. Καταλαβαίνεις. Που στην πραγματικότητα τα λεφτά είναι ενέργεια και πρέπει να γυρίζει. Να περνάει από όλους όπως περνάει η πραγματική ενέργεια και φεύγει. Ο μόνος λόγος που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς είναι επειδή είμαστε ασυνείδητοι στην ενέργεια. Έτσι δεν είναι, όπως είμαστε συνήθιστοι στα λεφτά. Έρχονται τα λεφτά σε ένα, από πού ήρθαν, ξέρεις. Όχι, δεν σε νοιάζει. Πού θα τα στείλεις, ξέρεις. Όχι, δεν σε νοιάζει. Αρκεί να κάνεις αυτό που θες. Κι άλλος τα κρατάει, άλλος τα δίνει, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι και η ενέργεια στην πραγματικότητα. Ό,τι ζητάμε, παίρνουμε. Απλά δεν το ξέρετε ότι ζητάμε, παίρνουμε. Γιατί δεν το ξέρετε, γιατί δεν ξέρετε τι ζητάτε. Και είναι πολύ απλά να το δούμε. Το τι ζητάμε. Αυτό που είστε, ζητάτε. Γιατί κάθε φορά που θέλω, όχι, θέλω κάτι, δεν το έχετε. Πρέπει να δούμε τι έχουμε. Καταλαβαίνετε, τι έχουμε. Φτώχεια, νιώθω φτωχός, ε. Δεν λες, νιώθω φτωχός. Γιατί θες λεφτά, γιατί τι νιώθεις, φτωχός. Τι εκπέμπεις, έλλειψη. Αυτό που νιώθεις. Δεν εκπέμπεις κάτι άλλο. Δεν εκπέμπεις το θέλω, δεν εκπέμπεις την επιθυμία. Η επιθυμία είναι κίνητρο για να μπεις να εκπέμψεις κάτι άλλο, ώστε να το ζήσεις, να το κάνεις διαδικασία και να ξαναγυρίσεις το αποτέλεσμα. Έτσι ξέρεις. Αλλά η εκκίνηση πρέπει ήδη να νιώσει ικανό ότι θα γίνει. Αν δεν το πιστέψει πριν, πώς θα ξεκινήσει να το κάνει. Το καταλαβαίνει. Κάτι μέσα πρέπει να ενεργοποιηθεί, να αρχίσει να βλέπει όραμα, το μέλλον, ότι μπορώ να το κάνω. Τι είπαμε, όλα είναι δόνηση. Αν είμαι στην δόνηση, δεν μπορώ να το κάνω, μπορώ να το κάνω. Αν είσαι στην δόνηση, δεν μπορώ να το κάνω, σου πω, πού να το κάνω τώρα εγώ. Μπήκε στην δόνηση ποτέ να νιώθει ότι τα λεφτά θα έρθουν. Την ώρα που βλέπει το πορτοφόλι και αδειάζει. Και πώ συχνότητα είναι. Όπως όλα. Μια διάρκεια στο πορτοφόλι, μια γεμίζει το πορτοφόλι. Και τι έγινε. Υπαρχές οι Γελάδες, οι Συνέσεις Γελάδες και τι έγινε. Συχνότερα. Γιατί αγχώνεσαι. Όσο αγχώνεσαι, τόσο το κρατάς. Άδειο το πορτοφόλι. Όταν λες, OK, θα ξαναγεμίσει μετά. Όχι, τόσο το θέλεις να έρθει πιο γρήγορα να ξαναγεμίσει το πορτοφόλι. Έτσι δεν είναι. Κάθε φορά που λες, κοιτάς τα λεφτά σου, πει, όχι, τελειώνουν, όχι, τελειώνουν, όχι, τελειώνουν, όχι, τελειώνουν. Και τι έγινε. Πήγε φάντα όλα. Έχεις την πεποίθηση ότι τα λεφτά ξανάρθουνε. Ή αυτό ήτανε. Και σε καταλαμβάνω φόβος και η έλλειψη. Γιατί αυτό τα εκπέμψεις. Και έτσι λοιπόν δικαιώνουμε αυτό που λέει την παροιμία ο κόσμος, ότι τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Και έλεγε στο κρυφό Ευαγγέλιο, που φαίνεται του Θωμά, έλεγε ο Χριστός ότι αυτός που δεν έχει χέρι θα του κοπεί και το άλλο. Εννοώντας αυτό το πράγμα. Ότι αυτός που νιώθει ανήμπορος, ανίκανος, καταλαβαίνεις, θα το λάβει πίσω αυτό που εκπέμπει. Το καταλάβατε? Ναι. Γιατί αν εσύ δεν μπορείς να ξέρεις αυτά τα πράγματα που σας λέω για τη δόνηση που ο Χριστός ήξερε, έτσι, για τις δονήσεις, το vibration και αυτά τα πράγματα, απλά δεν ξέρει την ορολογία τότε, μέσα από τη θεϊκότητα ο καθένας άνθρωπος που είχε την τότε εποχή, έλεγε. Και αυτός λοιπόν που δεν έχει χέρι, θα του κοπεί και το άλλο. Και λέγανε, μα τι λέει τώρα. Κι άλλη κακία, στην κακία και άλλη κακία. Κακία και άλλη κακία, γιατί αυτό που εκπέμπεις αυτό έρχεται. Το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό ο φτωχός φτωχαίνει και ο πλούσιος παίρνει λεφτά.
Ο ερωτευμένος λοιπόν τι κάνει, που πηγαίνει, το λέω άλλη μια φορά, από αυτούς που θέλουν και βλέπουν το πόσο ωραία περνάει ο ερωτευμένος, τι θέλουν αμέσως τα βαμπύρ να πάρουν. Πώς παίρνουμε λοιπόν, επειδή είμαστε βαμπύρ όλοι, μια ενέργεια, με το να συγχρονιστούμε μαζί. Νιώθω ευτυχία. Αν συγχρονιστείς, νιώθω ευτυχία. Και αυτόματα παίρνεις. Έτσι λοιπόν, βλέπεις τους ερωτευμένους. Ελάτε, βλέπεις τους ερωτευμένους, γιατί δεν πειράζει. Πάρ' το δωρεάν. Αρκεί να μπω στην ενέργεια να πάρω κι εγώ. Το πάρ' το δωρεάν δεν είναι δωρεάν. Παίρνει και αυτό την ενέργεια των ερωτευμένων. Το καταλάβατε. Για να μείνουμε σε ξενοδοχείο, σας το δίνουμε την πρώτη βραδιά ελεύθερα. Γιατί? Γιατί αυτόματα παίρνουν και εκεί, γιατί ξέρουν ότι ερωτευμένοι τραβάνε κόσμο. Γιατί εκπέμπει αυτό το πατωρίο. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Αν είστε λοιπόν άνθρωποι που εκπέμπουν ωραίες ενέργειες, όλοι θα σας προσφέρουν. Αν είστε όμως κομπλεξικοί, το θεωρείτε ότι είστε ζητιάνοι και ότι εσείς πρέπει να έχετε δικά σας τα χρήματα. Γιατί αν έχετε το δικό σας έλεγχο. Δεν θα τα παίρνετε ποτέ. Και σου λένε τους πάρτε, και λες, όχι δεν θέλω, εντάξει, πάρτε, όχι δεν θέλω, εντάξει, πάρτε, όχι δεν θέλω, εντάξει. Γιατί, έτσι, γιατί είμαι εγωιστής, κομπλεξικός και δεν τα έχω με τα δώρα. Και θέλω να αποδείξω τον εαυτό μου ότι αξίζω, μπορεί και μόνος μου να τα βγάλω. Βγάλτε. Δεν χρειάζεται όμως να πέσει το τρυπάκι να αρνήσει τα δώρα της άλλης. Όλοι θέλουμε λοιπόν που είμαστε εγωιστές να μπορούμε και μόνοι μας. Δεν πιστεύει καθένας σε αυτό το μεγαλύτερο κλειδί που σας λέω. Την δικαιοσύνη που υπάρχει παντού. Απλά εμείς αντιστεκόμαστε γιατί δεν μπορούμε ακόμα να τη δούμε. Πρέπει να έρθουμε στην πίστη ότι υπάρχει για να τη δούμε. Και μόλις έχεις την πίστη ότι υπάρχει για να τη δεις, βλέπεις την πραγματικότητα ότι ποτέ, μα ποτέ δεν είσαι αδικημένος. Παίρνεις. Έτσι λοιπόν, όπως οι ερωτευμένοι που έχουν θετικές ενέργειες και όλοι θέλουμε να τους δώσουμε και είστε ερωτευμένοι, τι ωραία που περνάτε. Έτσι και πηγαίνουν στο θυσίο, βλέπω 500 ευρώ που παίζουν εκεί θεάρα, κάνουν την παραγωγή αυτά τα πράγματα. Έτσι και πηγαίνουν άνθρωποι και λέγανε είμαι ερωτευμένος, τα αφήνανε όλοι λεφτά. Το έλεγα την άλλη φορά, είχα πάει με την Βίκη και του έλεγα: κοίταξε να δει. Αν τώρα καθόμασταν, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι και λέγανε: είμαστε ερωτευμένοι, θα παίρναμε πιο πολλά λεφτά από όλου. Από το γκλόουν, από αυτό που δουλεύει, θα έλεγε: just in love. Τέρμα. Θα ερχόταν ο άλλο και θα έλεγε: πω, θέλει να πάρω αυτή την ενέργεια πίσω. Όπω τη μουσική σου, λεφτά για να την ακούει. Το καταλαβαίνετε να σου πω. Όσοι συνεισφέρει, είναι σαν να απλώνει, θα λέγαμε, ενεργειακά, κρακ το πλοκάμι, δένεσαι και παίρνει. Το καταλαβαίνετε. Αυτό το προκάμι που παίρνει είναι επειδή εσύ δίνει. Και εκεί στηρίζεται και όλη η θεία κοινωνία. Άμα μιλήσουμε για θρησκείε, ιστορίε, τελετέ, όλοι εκεί πέρα στηρίζονται. Στον νόμο αυτό που σα λέω. Το καταλαβαίνετε. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για αυτά τα απόκρυφα, ιεροτελεστία, τελετέ. Αλλά κάνουν ακριβώ το ίδιο που σα λέω στο επίπεδό μα με το άλλο επίπεδο. Τι κάνουν, θυσιάζονται για να πάρουν, δίνουν για να πάρουν, πιστεύουν για να έρθουν. Το καταλαβαίνετε πώ λειτουργεί αυτό το πράγμα. Τι δεν είπαμε άλλο. Μίλησα λοιπόν για την αυξημείωση της ποσότητας, ότι κάθε φορά αναλόγως στην δική σας κατάσταση τα λεφτά έχουν αξία δεν έχουν. Άλλες φορές στα καλά σας δίνετε μπουρμπουάρ, παντρεύομαι λέει, πάρα μπουρμπουάρ, πάρα από εδώ πέρα. Και τι έγινε, επειδή παντρεύεις εσύ αλλάξαν τα λεφτά. Όχι. Όμως δίνεις, Βλέπετε όπως σας λέω, άρα μπορούμε να το κάνουμε. Απλά για να το κάνετε, νιώθεις τη χαρά. Ο άλλος μπορεί να έχει παραπάνω λεφτά για να γίνει κουβαρντάς. Ξέρεις, με τα λεφτά είμαστε κουμπαρντάδες και όταν δεν έχουμε λεφτά είμαστε σπάγκοι. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Όταν έχουν λεφτά δίνουν και όταν δεν έχουν γίνονται σπάγκοι. Άλλο γι' αυτό. Δεν έχουν μια κατάσταση συγκεκριμένη μέσα τους. Νομίζω σωθούν με 100 ευρώ ή με 1000 ευρώ γίνονται πιο άνθρωποι και έχουν παραπάνω δύναμη. Τόσο νομίζουν. Γιατί? Γιατί έχουν άλλους ανθρώπους που το νομίζουν και αυτοί το ίδιο ότι ισχύει και παίζουν αυτό το παιχνίδι θύματος και θήτη. Αφέτη και σκλάβου. Το καταλάβατε τώρα που σημαίνει. Το καταλάβατε. Άνθρωποι με τις ίδιες πεποιθήσεις συνδιαλέγονται, συνδημιουργούν. Γιατί είναι ο κόσμος των συμφωνιών εδώ πέρα. Μόνο που πρέπει να καταλάβετε τις συμφωνίες μπορείτε να τις έχετε εσείς. Το καταλαβαίνετε. Άρα αυτό το μάθημα που κάνουμε σήμερα δεν είναι μόνο για το χρήμα. Μέσω των χρημάτων σας δείχνω τώρα να καταλάβετε πως μπορείτε να χειριστείτε τα πάντα στη ζωή σας. Και όμως σας λέω για το χρήμα, γιατί το χρήμα είναι ένα σύμβολο που έχετε πραγματικά δώσει πίστη. Γι' αυτό σας το εξηγώ μέσω από το χρήμα για να γίνει καλύτερη. Κατανόηση μέσα σας. Πιο εμπειρικά γιατί το ζείτε όλοι. Έτσι δεν είναι. Την άλλη φορά είχα γράψει και στο blog μου για το αόρατο χρήμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το χρήμα αυτό το πέρα το πράγμα που βλέπεις, είναι αποτυπωμένα πάνω σε αυτό το εγρηγορός των χρημάτων πάρα πολλά σύμβολα που βαράνε στο δικό σου υποσυνείδητο και τον ενεργοποιούν. Και σύμβολα σε εισαγωγικά του Ιλουμινάτη, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα. Για να σου βγάζουν φόβο αυτά οι ιστορίες ότι υπάρχουμε παντού, υπάρχουμε στην ενέργεια, υπάρχουμε παντού, σε καταλαβαίνουμε, εμείς κάνουμε τον έλεγχο.
αυτό που εσύ το πιστεύεις, είμαι εγώ από πίσω. Το καταλαβαίνετε. Και εσύ κάθε φορά που βλέπεις εδώ πέρα, το γράφει και βλέπεις τις συμβουλισμούς που ενεργοποιούν εσένα μέσα σου ορισμένα πράγματα και αυτόματα, επειδή στο ομόλογο αυτό που λέγεται χρήμα έχεις δώσει, εσύ εξουσία να σε διοικεί, αυτόματα αυτοί που το διακυβερνούν και αποτυπώνονται πάνω εδώ, παίρνουν την ενέργεια τη δικιά σας και είναι σαν να δίνεις εξουσία σε αυτούς. Το καταλαβαίνετε πώς δουλεύουνε. Πρώτη φορά τα ακούτε. Σας το εξηγώ για να ξέρετε τι συμβαίνει στον κόσμο. Σε πόσο άγνοια υπάρχει ο κόσμος μέσα και κολυμπάει. Όταν λοιπόν ξυπνήσετε σε αυτά τα πράγματα, θα δείτε πόσο σκλάβοι τελικά είστε. Όλοι πέρασαμε σκλαβιά. Αλλά μερικοί θέλαμε να ελευθερωθούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Και τώρα όλοι θέλετε να ελευθερωθείτε. Γι' αυτό γίνεται, σας σφίξανε την αλυσίδα στο λαιμό τόσο πολύ που λέτε αμάρτια. Δεν κάναμε του σκλάβου. Τώρα σταματάμε. Δεν γουστάρουμε μάλλον. Το καταλάβατε να σα πω. Χώρια λοιπόν αυτό το πράγμα που υπάρχει πίσω από το αόρατο χρήμα που σας λέω λοιπόν αυτά τα γρηγορότα, υπάρχει και όλα θα λέγαμε ο πόνος του κάθε ανθρώπου και τα όνειρα στιβαγμένα. Βλέπετε αυτό το γρηγορός παίρνει δύναμη γιατί εκεί πέρα πάλι υπάρχουν όλα τα όνειρα κάθε ανθρώπου. Με τα λεφτά εγώ θα χτίσω σπίτι. Κάθε φτωχός στον πόνο του. Βλέπετε, πηγαίνετε εδώ πέρα να δείτε πώς παίζουν τυχερά παιχνίδια. Ναι. Τυχερά παιχνίδια, γιατί στα λεφτά που παίρνει, βλέπει συνταξιούχου από τη σύνταξη, τα κοιτάνε καλά-καλά. Τρέχουν να πάρουν έτσι, νομίζουν να πάρουν αυτά. Κάντε, ουρές, να πάρουν αυτά τα χαρτάκια, τα πολύτιμα. Από εκεί πέρα, ο άλλος λέει: Δώσε τα εγγόνια μου, θα κάνω αυτά. Θα δώσω εκείνο, θα πάρω το λίγο, θα πληρώσω το ρεύμα, θα κάνω αυτά, δεν θα με διώξουν από το σπίτι. Όλα τα όνειρα θέλω να καταλάβω είναι αποτυπωμένα πάνω σε αυτό το γρηγορό. Το καταλαβαίνετε. Αν κάτσετε και δελεξίδι πάνω στα λεφτά και είτε σε ένα χρηματικό ποσό ή σε ένα χαρτονόμισμα, τις περισσότερες φορές είναι τόσο αποτυπωμένα τόσα πράγματα. Που αυτόματα σου έρχεται εκείνη η ενέργεια για αυτούς που είναι ευαίσθητοι ή υποσυνείδητα από τα χαρτονομίσματα. Θέλω να πω ότι κρύβεται μεγάλη μαγεία πίσω από τα χρήματα. Απλά ο κόσμος δεν το ξέρει. Γιατί δεν ξέρει το πώς δουλεύουν οι νόμοι. Ούτε επιστήμονες τα ξέρουν ακόμα αυτά. Τα ξέρουν μόνο οι συνειδητοί αυτές τις ενέργειες, το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό αυτά που λέμε τώρα, τα λέω και επίτηδες, θα τα βγάλω στον κόσμο, στο YouTube, έτσι, να τα κάνω και βιντεάκι, για να ακούει ο κόσμος να ξυπνάει και να καταλάβει πόσο τη δύναμη τη δική σας την έχουν πάρει μερικοί, γιατί εσείς ακόμα δεν θέλετε να πάρετε την ευθύνη. Γι' αυτό. Γιατί ακόμα νιώθετε αδύναμοι να πάτσετε πόδι. Δεν νιώθετε θεοί ότι μπορείτε να δημιουργήσετε πραγματικότητα και στα δημιουργεί ο Τσίπρας εσάς. Πώς τον είπαμε, ο άλλος, ο ανάπηρος, ο Γερμανός, ο Ζόμπλε, πώς λέγεται. Το καταλαβαίνετε. Απ' τη μία λέτε, παραπονιέστε και απ' την άλλη αφήνετε τους άλλους, λοιπόν, να συνδεθούν μέσα στο χρήμα τους. Υποταχτείτε λοιπόν στο χρήμα και όπου υποταζόσαστε και δίνετε ενέργεια, αυτοί που τη διοικούν αυτόματα γίνονται αφέντες. Όπου υποταζόσαστε, αυτοί που έχουν μεγάλη ποσότητα συσταγωγικά γίνονται αφέντες. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν κινούν τον κόσμο με αυτό που λέμε χρήμα. Και έτσι λοιπόν θα έρθουν οι κρίσεις στον άνθρωπο ή τα σοκ για να μπορεί να δουλέψει με άλλες ενέργειες, να αρχίζει να μοιράζει τις ευθύνες ο ένας με τον άλλον, να αρχίζει να συνεργάζεται και να αρχίζει να εμπιστεύεται ότι ο καθένας θα δώσει αυτό που έχει ασχέτως την ποσότητα. Γιατί το ότι δεν δίνεις σε μεγαλύτερη ποσότητα για να φτάσει σε ένα σκοπό είναι γιατί φοβάσαι το άλλο να το εκμεταλλευτεί. Δεν το καταλάβετε αυτό. Δεν βάζω εγώ λεφτά πολλά και θέλω να βάλουμε τα ίδια γιατί σκέφτομαι τη χασούρα. Δεν σκέφτομαι το σκοπό, δεν είμαι θετικός σκοπό. Έλα προχωράμε μαζί να το φτιάξουμε, βάζω εγώ 100 και εσύ βάλε 5. Όχι, σκέφτομαι αν δεν γίνει θα χάσω εγώ 100 και εσύ 5. Αλλά δεν σκέφτομαι τα κερδίσω, σκέφτομαι τι θα χάσω. Το καταλαβαίνετε. Και αυτές οι δικλείδες φόβου ασφαλείας κάνουν τον άνθρωπο να μην εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον. Άρα να μην δημιουργούν. Και αυτό φέρνει μόνο πόλεμο, το καταλαβαίνετε αυτό. Έτσι λοιπόν με τα λεφτά φτάσαμε σε όλο το πραγματικά την αιτία που ο κόσμος ταλαιπωρείται, διοικείται και σε μερικές φορές κάνει μερικές επιθυμίες του ή τα πάθη του πραγματικότητα, αλλά δεν μαθαίνει. Πολλές φορές τα λεφτά τα θέλουμε για να κάνουμε το πάθη μας πραγματικότητα και να μάθουμε μέσα από αυτό. Να πάθουμε και να μάθουμε. Άρα με λίγα λόγια, το χρήμα, σαν χρήμα από μόνο του, δεν έχει καμία αξία, παρά μόνο την αξία που δίνουμε εμείς, πάνω καταλάβετε, έτσι. Άρα δεν πρέπει να βάζουμε το χρήμα. Θα κάνουμε ένα διαλογισμό λοιπόν τώρα,
συμφιλίωση με το χρήμα. Το καταλαβαίνετε. Κοιταχίζουμε όπως έγραφα και στο blog να δηλητηριάζουμε με αγάπη όλο τον κόσμο μέσω του χρήματος. Όπως οι άλλοι δηλητηριάζουν όλο τον κόσμο, έτσι, με τα μικρόβια, τις απαξίωσεις και τα σύμβολα που έχουν βάλει της ιεραρχίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και έτσι σιγά σιγά το χρήμα που θα φύγει από τα δικά μας χέρια θα τον δίνουμε με αγάπη. Είτε λέγεται Θεή, είτε ΟΤΕ. Από τη στιγμή που κάτι το δίνετε, αλλιώς μην το δώσετε. Μην το δώσετε πουθενά, ούτε σε τράπεζα, ούτε έτσι. Μην το δίνετε με αυτή την παλιά καρδιά. Δώστε το μόνο εκεί που γουστάρετε για να ξαναγυρίσει η ενέργεια το ίδιο. Αλλιώς μην το δίνετε. Ή αν το δώσετε στη ΔΕΗ, δώστε το γιατί πείτε, μ' αρέσει να το δώσετε στη ΔΕΗ για ένα χορεύμα. Αν το δώσετε στην εφορία, θέλω για να μην έχω προβλήματα με την εφορία. Μην αρνητικά σαμποτάρετε την κίνησή σας να δώσετε λεφτά. Αυτό ποτίζει με αρνητική ενέργεια το χρήμα που δίνετε και θα ξαναγυρίσει πίσω αρνητική ενέργεια. Το καταλαβαίνετε. Ό,τι λοιπόν να δώσετε, όπου και αν έχετε αποφάσει να το δώσετε, βάλτε το με ωραία διάθεση παρά να νομίζετε ότι κάποιος σας κλέβει. Το καταλαβαίνετε. Μην σκέφτεστε, εν πάση περιπτώσει, με το μυαλό που σκέφτεται ποσοτικά, αλλά σκεφτείτε με την καρδιά που σκέφτεται ομοιοκραταστικά. Άλλωστε, στην καρδιά κρύβεται ευτυχία, στην κατάσταση, όχι στην ποσότητα, στην ποιότητα. Το καταλάβατε. Εγώ μπορεί να έχω μια γυναίκα που να γουστάρω και να είμαι εντάξει. Δεν πάει να πει μπορεί να έχω 10 και να μην είμαι εντάξει. Ο άνθρωπος που σκέφτεται με μυαλό, σκέφτεται ποσοτικά. Το καταλάβατε. Μας μάθανε να είμαστε εισαγωγικά, γιατί θέλω να με ρατσιστεί σε πάση περιπτώσει, αλλά ηλιστικά. Το καταλαβαίνετε. Ενώ εμείς είμαστε άνθρωποι και του πνεύματος εισαγωγικά, που είναι ένα. Άρα είμαστε και με το μυαλό και με την καρδιά. Άρα δεν μας νοιάζει μόνο ποσότητα, μας νοιάζει και ποιότητα. Άρα καταλαβαίνετε, όλο αυτό που σας εξήγησα είναι επειδή σκεφτόμαστε εσωτερικά, πνευματικά, με την καρδιά, όχι με το νου, όχι ποσοτικά, αλλά ποιοτικά. Και όταν ο κόσμος μπει εδώ μέσα, για να τελειώνω κιόλας, στην καρδιά εννοώ, στο εσωτερικό νου, στη δόνηση, στο μυοκρατασμό και δεν σκέφτεται ποσοτικά, ο κοντός θα παίρνει το σκαμνάκι και ο ψηλός δεν θα παίρνει τίποτα. Ο χοντρός θα παίρνει δύο μερίδες και ο λεπτός θα παίρνει μισή. Και όλοι αυτοί θα είναι δικαιοσύνη, το καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη λοιπόν. Άρα ο καθένας με αυτά που έχει μπορεί να είναι στην ευτυχία του. Δεν χρειάζεται να έχετε ό,τι έχει ο Βαρδινογιάννης, ο Κοσκοτάς, ο ένας, ο άλλος, η Λάτση, για να είστε ευτυχισμένοι. Ούτε να κομπλεξάρετε όμως. Το καταλαβαίνετε, γιατί με αυτά τα λίγα μπορείτε στην ίδια ευτυχία. Δεν παίζεται λοιπόν θέμα δύναμης. Δύναμης ο άλλος παίζει θέμα όταν σας κάνει και πιστέψετε σαν ίδια τη δύναμή του. Τότε λοιπόν σας βάζει σε ένα μέτρο σύγκριση που εσείς δεν έχετε και έτσι λοιπόν επηρεάζεστε. Το καταλαβαίνετε. Θα μου πείτε στα μάτια στην κοινωνία πώς είναι δυνατόν αφού οι περισσότεροι πιστεύουν έτσι. Θα πάμε κόντρα στο συλλογικό. Δεν είπα να πάτε κόντρα. Μπορείτε όμως να κρατηθείτε στη δική σας κατάσταση. Χωρίς να πάτε κόντρα στο συλλογικό. Καταλάβατε. Δεν πάτε να κάνετε την επανάσταση. Κάνετε τη δική σας εσωτερική επανάσταση όμως. Καταλάβατε τι να σας πω. Γιατί αν το συλλογικό ξυπνήσει και καθώς κάνει τη δική του εσωτερική επανάσταση, τότε το συλλογικό θα αλλάξει. Και τότε αυτοί θα βρεθούν κοντά με το συλλογικό και θα τους φάει το συλλογικό. Κοιτάξτε τι έγινε με τον Σαντάμ Χουσέιν, κοιτάξτε τι έγινε με τον άλλον εκεί πέρα στη Λιβύη. Κοιτάξτε πόσους λιτζάρανε, ήταν οι βασιλιάδες δικτάτορες και σκοτώνανε κοσμάκι και μετά τους λιτζάρανε. Κοιτάξτε το συλλογικό όταν φεύγει και αρχίζει και μπαίνει σε ένα άλλο γρηγορός, πώς αυτόματα χάνονται οι θέσεις εξουσίας. Okay. Αυτά σας τα δίνω στην πραγματικότητα να καταλάβω ότι εσείς πλέον μπορείτε να έχετε τις δικές σας θέσεις εξουσίας σχετικά με τα ομολογημένα θέματα που έχετε υπογράψει, υποσυνείδητα βέβαια, ότι τα πιστεύετε. Καταλάβατε. Λένε που βάζει την υπογραφή σου, πάνε άλλοι στο δικαστήριο και πατάνε και λέει ορκίζομαι. Τι ορκίζεσαι, αφού δεν πιστεύεις. Τι ορκίζεσαι. Ο άλλος ορκίζεται επειδή λέει. Τι λες, ρε. Ορκισμοί και εξορκισμοί είναι όταν δενόμαστε με κάτι. Πραγματικά. Όταν έχουμε πραγματικό δέσιμο, το πιστεύουμε, δενόμαστε, γινόμαστε ένα, άρα αυτό λειτουργεί μέσα μας. Άρα όταν εμείς παπατάμε τον όργο μας, είναι ένα κομμάτι μας σαν να ξεκολλάει, σαν να διαλυόμαστε, το καταλαβαίνετε τι σημαίνει όργος. Και εξορκισμός σημαίνει να αποσυνδέομαι από αυτό που πριν είχα δεθεί. Το καταλαβαίνετε. Έτσι είναι ακριβώς και με το χρήμα. Και με τον διαλυσμό που θα κάνουμε, επειδή ακόμα δεν μπορείτε να αποσυνδεθείτε με αυτό το πράγμα, αλλά είστε σε αυτή την πορεία, αφού ακούτε αυτά που σας λέω εγώ, θα κοιτάξουν τουλάχιστον η σχέση σας να είναι συμβιωτική, φιλική, θα λέγαμε ερωτική.
με το χρήμα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ωραία, κλείνουμε το πρώτο μέρος και πάμε σε ερωτήσεις.